όπως εξελίχθηκε ήταν δύσκολη για τις ομάδες. Καταφέρατε όμως κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο να πετύχει και την ανατροπή. Τι άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο? Θα συμφωνήσω μαζί σας. Το δεύτερο ημίχρονο κυρίως. Να μας γίνει μάθημα το πρώτο ημίχρονο και να κρατήσουμε το δεύτερο ημίχρονο. Νομίζω πήγαμε λίγο και άλλαξε. Σίγουρα μας είπα κάποια πράγματα που πρέπει να αλλάξουμε. Κάναμε ό,τι καλύτερο και νομίζω ότι είδαμε στο παιχνίδι ότι βγήκανε πολλά πράγματα και καταφέραμε και να κρατήσουμε το παιχνίδι. Και οι δύο προπονητές και είπαν ότι ήταν ένα κλειστό μάτς. Ο Απόλλων ήταν καλά κλεισμένο στο πρώτο ημίχρονο και θα συναντήσει δυσκολίες και στα άλλα παιχνίδια που θα παίξει. Από τόσο έδρα και εκτός έδρα με αυτές τις ομάδες. Πρέπει να δουλέψετε περισσότερο στο κομμάτι αυτό, να διασπάσετε δηλαδή τις καλά οργανωμένες άμυνες. Συμφωνείτε? Το περιμέναμε πριν καλά καλά ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Πιστεύω ότι θα αντιμετωπίσουμε κάτι τέτοιο. Σίγουρα φαίνεται πιο δύσκολο μέσα στο παιχνίδι, είναι δύσκολα πράγματα. Θα δουλέψουμε αυτά ώστε να είμαστε 90 λεπτά όπως σήμερα στο δεύτερο ημίχρονο. Το ρόλο σου που έπαιξες λίγο πιο πίσω σήμερα ως αμυντικό χαφ και όχι ως τελείο? Δεν ξέρω, που ξέρω, έχω αγωνιστεί και στην παλιά ομάδα αρκετές φορές εκεί. Εντάξει, είναι ένας ρόλος που στο πιο μπροστά μπορώ να νιώθω καλύτερα, αλλά αν μου πείτε να το ξέρω εκεί, θα δώσω το καλύτερο με αυτό και εκεί. Θα μας πεις και για την πίσω στην Εθνική, αν είχε εμφανίσει σου και με την άρχη να αναδείχθηκες πολυτιμότερος παίκτης, θα σε βοηθήσουν να ξανακλειθείς από τον κύριο Ραγιέρη και να δείξεις αυτά πραγματικά αξίδους. Σίγουρα, για να φτάσει πολλές εθνικές Ελλάδες, εθνικές ομάδες, πρέπει να αποδεικνύεις κάθε αγωνιστική το ότι είμαι εδώ κι εγώ και ότι μπορώ να έχω μια θέση στην Εθνική. Όχι άλλο.